Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το κοινωνικό μέρισμα θα δοθεί και με τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών, όπως όλα δείχνουν, αφού το πρωτογενές πλεώνασμα ξεπερνάει κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ τους προβλεπόμενους στόχους για φέτος. Μαζί μας ο Κώστας και Τσετζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πράγματι, χθες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε μια ευνηδιαστική κίνηση ανακοίνωσε το κοινωνικό μέρισμα για φέτος, το οποίο, όπως υπόθηκε, θα είναι υπερδιπλάσιο από αυτό το οποίο είχε βαφεί πέρυσι, το οποίο ήταν γύρω στα 617 εκατομμύρια ευρώ, φέτος θα φτάσει στο 1,4 δις. Το βασικό είναι ότι αλλάζει και η μορφή η οποία θα βαφεί αυτό το κοινωνικό μέρεσμα. Πέρυσι είχε βαφεί στους συνταξιούχους ως παροχή, μια εφάπαξ παροχή. Τώρα θα βαφεί σε όλους τους όσους καλύπτουν τα κριτήρια, τα οικονομικά τα οποία έχουν τεθεί. Υπολογίζει η κυβέρνηση ότι αυτό αφορά περίπου 3,14 εκατομμύρια άτομα. Ανάλογα με το εισόδημά τους, θα λάβουν και κάποια εφάπαξ ενίσχυση. Από πού προέρχεται τώρα αυτό το ποσό? Το ποσό αυτό προέρχεται από την υπεραπόβαση του πρωτογενούς πλεονάσματος του προϋπολογισμού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι λεφτά τα οποία ουσιαστικά έχουν περικοπεί, έχουν πάρθει από εμάς και επιστρέφει ένα κομμάτι, όπως λέει η κυβέρνηση, στους κοινωνικά αδύναμους. Οι στόχους της κυβέρνησης, εφόσον, όπως λένε οι πληροφορίες μας, υπάρχει συμφωνία με τους θεσμούς, στόχος της κυβέρνησης είναι το σχετικό νομοσχέδιο να κατατεθεί άμεσα, ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα, στη Βουλή να ψηφιστεί, ούτως ώστε να υπάρξει αυτή η παροχή, να γίνει αυτή η παροχή μέσα στον Δεκέμβρη. Για να υπάρχουν και τα ψώνια των γιορτών και των Χριστουγέννων. Από εκεί και πέρα, ένα κομμάτι του υπερπλεονάσματος, όπως λένε, θα πάει και στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου και σε κάποιες άλλες παροχές, ένα πολύ μικρότερο κομμάτι. Από εκεί και πέρα, μένει να δούμε τι θα γίνει και στη Βουλή και ποιοι θα ψηφίσουν το κοινωνικό μέρισμα και ποιοι όχι.